Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της έγκλημα συγκίνησης τελέστηκε και στην Καβάλα. Η ακολουθία της Αναστάσεως με πλήθος πιστών ασυραίει στους ναούς για το Χριστός Ανέστη στην κεντρική πλατεία της Καβάλας. Πλήθος πιστών συγκεντρώθηκε έτσι ώστε να δώσει το παρόν στο χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου, εκεί όπου χωροστάτησε της ακολουθίας του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου Στέφανος. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι συνέχισαν να βλασφημούν ενώπιόν του. Και όπως ο ληστής, εκείνος ο αμετανόητος, έλεγε, έλεγαν και αυτοί. Πού είναι ο Θεός, γιατί αφήνει τους ανθρώπους και προκαλούν πολέμους, γιατί δεν ταΐζει τα παιδιά που πεινούν, γιατί δεν μεριμνά ο Θεός της αγάπης να σταματήσει τα κακά μέσα στον κόσμο. Αυτά λένε οι πολέμοι του Χριστού. Τα ίδια έλεγαν, τα ίδια λένε και τα ίδια θα λένε. Διότι και μόνο η σκιά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού από το άκτιστο φως του έχει την δύναμη να του συντρίψει, όπως συνετρίβει η πλάκα του τάφου και όπως έπεσαν οι στρατιώτες πρινής προκειμένου να ομολογήσουν στη συνέχεια πολλοί εξ αυτών αληθώς Θεού Υιός ειν ούτος. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Αληθώς Ανέστη, χρόνια πολλά, πολλές ευχές σε εσάς, όλη την Καβάλα, σε όλους τους ανθρώπους, τους ορθοδόξους απανταχού της γης. Θέλω να πω ότι το Χριστός Ανέστη και η Ανάσταση του Κυρίου είναι η μόνη πραγματικότητα στη ζωή μας, η οποία μας δίνει το δικαίωμα να ελπίζουμε, να διεκδικούμε, να αγωνιζόμαστε και να εργαζόμαστε για το καλό. Εύχομαι το φως της Ανάστασης να φωτίζει τις σκέψεις και το μυαλό όλων των ανθρώπων, όλων μας, και να μας κατευθύνει στο καλό πάντα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Πάντα είναι επιθυμία της κόρης. Οι νέοι θέλουν περισσότερο την Εκκλησία, είναι και πιο κοντά στην Εκκλησία, να ξέρετε. Πέρα από αυτό, ήθελα να πω ότι σήμερα η Ανάσταση του Κυρίου να σημαίνει Ανάσταση σε όλες τις οικογένειες των ανθρώπων για μια καλύτερη ζωή, πιο δίκαιη, με αισιοδοξία, με ασφάλεια και να έχουμε έτσι μια καλύτερη ευημερία. Υγεία σε όλους, με ειρήνη και καλό Πάσχα να έχουμε. Με την Ανάσταση του Κυρίου πλημμυρίζει η ψυχή του κάθε χριστιανού από αγάπη και από και είναι χαρούμενη γιατί πλησιάζει περισσότερο στον Χριστό. Με την Ανάσταση κορυφώνεται η πίστη μας προς τον Κύριο, είναι επικρατεί η ζωή από το θάνατο και το φως από το σκοτάδι. Χρόνια πολλά σε όλους, υγεία και να έχουμε μια ευλογημένη Ανάσταση. Η κατάνοιξη διαδέχθηκε τη χαρά σε όλες τις ενορίες της πόλης της Καβάλας με αρκετά πυροτεχνήματα να φωτίζουν και πάλι τον σκοτεινό ουρανό. Χαρμόσυνο μήνυμα επίσης μετέδωσε και το πλοίο Aqua Blue στο λιμάνι της Καβάλας το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου.